Με επιτυχία στέφθηκε το περασμένο Σάββατο στο Ρέθυμνο η εκδήλωση κοπής πίτας της Περιφερειακής Επιτροπής Νήσων Αιγαίου Αγωνιστικής Περιφέρειας Κρήτης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υπασίας. Πλήθος κόσμου από όλο το νησί κατέκλυσε το κτήμα Θυμέλη για να τιμήσει τους κορυφαίους υπείς και τις αμαζόνες της Κρήτης που βραβεύθηκαν από την Ομοσπονδία για τις διακρίσεις τους το 2023, ενώ τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος. Όλοι μαζί για να ευλογήσουμε την Αγία Βασιλόπιτα και να πούμε ένα μπράβο σε όλους και όλες που αγωνίζεστε όμορφα στην Υπασία. Είναι σπουδαίο πράγμα να μπορεί ένας άνθρωπος με το άλογό του, αλλά και χωρίς το άλογό του, με την ψυχή του, να καλπάζει και να προχωρά και να διεκδικεί και να πορεύεται και να μην το βάζει κάτω. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους από την Περιφέρεια Κρήτης η Αντιπεριφερειάρχης κυρία Μαρία Λιονή, από το Δήμο Ρεθύμνου Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κύριος Νίκος Προβιάς και από το Δήμο Αγίου Βασιλείου κύριος Θεοδωράκης, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας κύριος Γιώργος Δημαράς. Είμαστε εδώ για την ετήσια εκδήλωση της κοπής της πίτας της Αγωνιστικής Περιφέρειας της Κρήτης. Είναι μία από τις πιο σημαντικές αγωνιστικές περιφέρειες για την Ελλάδα. Είναι μία νέα περιφέρεια, η οποία όμως παρουσιάζει τεράστια ανάπτυξη. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τα αποτελέσματα των ομίλων, των αθλητών, με τις συμμετοχές στις εθνικές ομάδες και την προσπάθεια που γίνεται εδώ από όλους τους Φίλιππους στο νησί. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε ξεκινήσει σαν Περιφέρεια Κρήτης να προσπαθούμε να προσελκύσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο τα ωφέλη που έχει το Υπασία. Οι αθλητές που προπονούνται εδώ στην Κρήτη πλέον, υπάρχει δυνατότητα με τη βοήθεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υπασίας να συμμετάσχουν και σε διεθνείς αγώνες. Υπάρχουν 6 σωματεία στην Κρήτη, τα οποία, σε όλους τους νομούς, τα οποία έχουν εγκαταστάσεις και μπορούν να πάνε παιδιά για να προπονηθούν και να βοηθηθούν ούτως ώστε το άθλημα να εξελιχθεί. Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν το Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Κρήτες, τους Γιώργο και Νίκο Στρατάκη και το συγκρότημά τους, αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή της εκδήλωσης.